Και στο 45ο κεφάλαιο, αν θέλετε, το βιβλίο του Ισαΐα, ας ανοίξει κάποιος και ας διαβάσει το πρώτο εδάφιο, τι μας λέγεται, το οποίο αυτό το βιβλίο του προφήτη Ισαΐα γράφτηκε 150 έτη πριν τη γέννηση του ανθρώπου που αναφέρει εδώ πέρα. Το οποίο σημαίνει με λογική μαθηματική συνακολουθία είναι λίαν απαράδεκτο και ανυπόστατο να μπορέσει κάποιος να γράψει κάτι για κάποιον 150 χρόνια πριν γεννηθεί. Δεν γίνεται. Παρά μόνο αν ο Θεός είχε αποκαλύψει κάποιο. Κάτι. Αν κάποιος το έχει, Ισαΐας 45 κεφάλαιο, Θοδωρή, το έχεις. Ισαΐας 45 κεφάλαιο, όποιος το έχει, το εδάφιο, ένας διαβάζει κάποιος. Έτσι λέει ο Κύριος. Ναι. Έτσι λέει ο Κύριος, το σπουδισμένο του, τον Κύριο, του οποίου κράτησα το δεξί χέρι για να υποτάξω μπροστά μου τα έθνη και θα λύσω την οσφή των βασιλιάδων για να ανοίξω μπροστά του τον δίθυρο. Προσέξτε, ευχαριστώ. Έτσι λέει για τον Κύριο. Αναφέρει το όνομα, το όνομα, ούτω λέει ο Κύριος προς τον γεχρισμένο μου τον Κύριο. Ο Θεός μιλάει και αναφέρει κατ' όνομα τον πρώτο βασιλέα της Μητροπερσιακής Αυτοκρατορίας. Ο πρώτος βασιλέας των Μητροπερσών, ο Κύριος Ομέγας. Κύριο Ανάβασης, αν θυμάστε, κλπ. Κλπ. Που γράψαν και οι δικοί μας. Το οποίο σημαίνει ότι 150 χρόνια πριν τη γέννηση αυτού του ανθρώπου, κάποιος εδώ γράφει, το βιβλίο του Ισαΐα είναι πολύ, πολύ νωρίτερα γραμμένο από τη γέννηση του Κύρου. Θέλω να πω ότι η προφητεία δεν σημαίνει τι εννοεί η χαρτορίχτρα, τι μου είπε ο καφές, τι είπε ο Νοστράδαμος, τι όνειρα και ενύπνια έχω, αλλά είναι, όπως είχαμε εξηγήσει την πρώτη φορά, ιστορία γραμμένη από πριν, γιατί εμείς είμαστε δεμένοι στο χωροχρόνο, στις 3 και 1 του χρόνου διαστάσεις 4. Ο Θεός είναι έξω από το χωροχρόνο, οπότε βλέπεις ένα πανόραμα όλη την ιστορία και την καταγράφει σπονδυλωτά, έτσι να την έχουμε. Το κάλεσμα λοιπόν του Θεού από τον Κύριο, όπως ανέφερα 150 χρόνια πριν, και για μας μας φαίνεται παράξενο, και ο Κύριος νίκησε τη Μητροπερσιακή, την Βαβυλωνική Αυτοκρατορία κάνοντας εκτροπή του αχελώου, θα λέγα. Εδώ είναι ένα μέρος που έχει μεταφερθεί στο μισό του Πέργαμου, η πύλη της Ιστάρ, και η εκτροπή του Εφράτη ποταμού έγινε με τέτοιο τρόπο ώστε κατέβηκε η στάθμη του ποταμού. Οι στρατιώτες, οι φύλακες γύρω-γύρω στα τείχη ήταν τόσο ρέμπελοι και ανέμελοι ότι δεν υπάρχει περίπτωση να μπει μέσα. Είναι απόρθητη η Βαβυλώνα, οπότε ήταν high life. Γίνεται το βράδυ η εκτροπή του Εφράτου, μπαίνουν από κάτω καταδρομικοί οι Μηδοπέρσες και αν διαβάσετε πώς τελειώνει το 5ο κεφάλαιο, τη νύχτα αυτή ο Βαλτάσαρ μπήκε ο Κύριος μέσα και έκοψε λεπίδι. Έκοψε λεπίδι, εδώ βλέπετε μια γραφή πώς έγινε η εκτροπή, κατέβασαν τη στάθμη, αλλά τον βασιλιά της Βαβυλώνας τον σφάξανε, τους προύχοντες, τους πρωτοσύγγελους, όλους που ήταν εκεί πέρα στο πάρτι τους σφάξανε, το μόνο που δεν πείραξε ο Κύρος ήταν τον Δανιήλ. Όπως και ο Βαβυλώνιος βασιλιάς, ο Ναβουχοδόνοσορ, όταν μπήκε στην Ιερουσαλήμ και κατέλαβε το Ισραήλ, ο βασιλιάς του Ισραήλ τυφλώθηκε μπροστά του και σφάχτηκε, τα παιδιά του τα άσφαξε. Αλλά τον Ιερεμία, έναν άλλον προφήτη, εν τω μεταξύ να θυμάστε κάτι, ότι ο Θεός πάντα στο διενεκές του χρόνου έχει τα δικά του παιδιά σκόρπια. Την περίοδο στο λαό Ισραήλ έδωσε πολλές ευκαιρίες. Την περίοδο αυτή έχει τρεις προφήτες. Έχει τον Ιζεκιήλ και τον Ιερεμία μέσα στο Ισραήλ και έχει τον Δανιήλ που τον παίρνει στη Βαβυλώνα. Τρεις προφήτες την ίδια χρονική περίοδο. Οπότε ο λαός Ισραήλ είναι ανυπολόγητος ότι δεν γνώριζε, δεν άκουσε. Και στο βιβλίο του Ισαΐα λέει δεν ακούσατε, δεν υπόθηκε σε εσάς, δεν γνωρίσατε ποτέ. Ήταν το κήρυγμα του Ιωάννη του Βαπτιστή, το είχε τραβήξει από το βιβλίο του Ισαΐα. Οπότε μπήκαν μέσα οι Μηδοπέρσες και τελείωσε.